Κυρίες και κύριοι, μεγάλη έκπληξη κάνει στον αστικό πληθυσμό και γενικότερα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο η παρένεση του Συλλόγου Εργαζομένων στην Alpha Bank προς τη διοίκηση της τραπέζης να δώσει άδεια σε όσους αρνηθούν να συμμορφωθούν προς την επιταγή της πολιτείας για τον εμβολιασμό των τραπεζικών υπαλλήλων. Με επιστολή τους στη διεύθυνση ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να παίξουν με τις ζωές τους και την υγεία των οικογενειών τους. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Alpha Bank, σε επιστολή προς τη Διευθύντρια της Τράπεζας, εκτός των παραπάνω ζητά και στην περίπτωση που κάποιος αρνητής του εμβολιασμού δεν αλλάξει γνώμη, η Τράπεζα να επικαλεστεί το άρθρο 374 του αστικού κώδικα, βάσει του οποίου ο εργοδότης μπορεί να αρνηθεί την καταβολή του μισθού για όσο χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των υπόλοιπων εργαζομένων. Αυτά μεταξύ άλλων προτείνουν προς τη διοίκηση της Alpha Bank. Εμείς δεν τους ψέγουμε, αλλά θα ακούσουμε και την άλλη άποψη. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Νίκος Αντωνιάδης, γνωστός ποινικολόγος. Καλημέρα κύριε Αντωνιάδη. Καλημέρα. Πώς τα ακούτε όλα αυτά? Φρικτά. Φρικτά. Έχουν πλέον μπει στο παιχνίδι του μαζικού εμβολιασμού, της επιχείρησης της κυβέρνησης να εμβολιάσει και τα τσιμέντα στη χώρα. Βάζει πλέον και συλλόγους εργαζομένων. Είναι γνωστό ότι ασκείται τρομοκρατία σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Απλά μέχρι τώρα ήταν σε ένα προφορικό επίπεδο. Αν δεν εμβολιαστείς απολυθείς, όταν ζητάνε οι εργαζόμενοι να το κάνει γραπτός εργοδότης, δυσκολεύουν τα πράγματα. Επειδή λοιπόν αυτό μάλλον δεν περπατάει πάρα πολύ, τώρα αρχίσαμε να βγαίνουμε λίγο προς τα έξω. Προφανώς είναι πιλωτικό αυτό, ξεκίνησε από την Alpha Bank. Η διοίκηση, τώρα εγώ αυτό καταλαβαίνω, η διοίκηση είπε στο σύλλογο προτείνεται το ΣΥΣΕΜΑΣ, αν μη φανούμε εμείς οι κακοί, επαλαμβάνω εγώ αυτό καταλαβαίνω. Οπότε λοιπόν εδώ βγαίνει ο σύλλογος, τώρα το είδα και εγώ, δεν το ήξερα, πριν βγω, πολύ γρήγορα μπήκα στο ίντερνετ και είδα τη διάβασα την ανακοίνωση. Μιλάει για το 374 του αστικού κώδικα, όπως είπες και εσύ. Μόνο που θα πρέπει, θεωρώ, ο Σύλλογος των Εργαζομένων να λειτουργήσει και λίγο σαν επιτροπή λίγων συλλόγων και να αποδείξει με ποιο τρόπο θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των υπόλοιπων εργαζομένων οι ανεμβολιαστοί, εφόσον τηρούν τα μέτρα. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή πόθεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η απέτηση αυτή, η πρόταση προς τη διοίκηση. Εντάξει. Πώς λοιπόν αυτό τεκμηριώνεται, ότι θα θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των υπόλοιπων εργαζομένων? Επίσης, πόθεν νομοποιείται αυτό, να το ζητάνε από την... αυτό που ζητάνε, πώς θα νομοποιείται να το κάνει η διοίκηση. Η κυβέρνηση, Στέφανε, δεν είναι αυτή η οποία λέει και ο Κικίλιας και ο Πρωθυπουργός ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός? Αυτό εδώ που προτείνουν δεν είναι υποχρεωτικότητα. Και μάλιστα η έμεση, έσχατη μορφή της υποχρεωτικότητας, που είναι ο εκβιασμός, η παράνομη βία. Το ερώτημα είναι, κύριε Αντωνιάδη, πώς μπορεί να αντιδράσει ένας εργαζόμενος, όχι μόνο στο τραπεζικό τομέα, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όταν θα δείτε, διότι όλοι το προαισθανόμαστε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, εάν δεν έχεις εμβολιαστεί, να αντιμετωπίζεις ως σπιναλόγκας, περιθωριοποιημένος, λεπρός, στην άκρη. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πάρω θέση σαφή για το εμβόλιο, αλλά δεν γουστάρω, δεν κάνω κέφι να καταπατάτε το Σύνταγμα. Καταλάβατε? Κοίταξε, εδώ θα διαφωνήσουμε ενδεχομένως. Αντιδρώ στο εμβόλιο, διότι αμφισβητώ την πανδημία. Αμφισβητώ τον κίνδυνο του ιού. Και έχω αποδείξει 11 μήνες τώρα, κλείνω χρόνο πια, ότι σε 67 νοσοκομεία σκοτώνουν κόσμο. Και θα επιμένω να το λέω, και δεν το λέω για να κάνω τον έξυπνο. Το έχω κάνει μήνες τώρα με αποδεικτικά στοιχεία, από ιατρικούς φακέλους, μαρτυρίες εκατοντάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα, από όλη τη χώρα, και αποτελέσματα από νεκροψίες νεκροτομές. Έχω αποδείξει λοιπόν ότι τον ιό αυτό, για να πείσουν τον κόσμο ότι είναι φωνικός, σκοτώνουν για λογαριασμό του ιού και χρεώνουν στους θανάτους
στον ιό. Επομένως, το εμβόλιο αυτό είναι προφανές ότι δεν με προφυλάσσει από έναν ιό πιο επικίνδυνο από τη γρήπη. Γιατί λοιπόν αυτό μένος για τον εμβολιασμό. Και εκεί μπαίνουμε σε θεωρίες συνωμοσίας, μείωση πληθυσμού κλπ. Φοβάμαι ότι η θεωρία των συνωμοσιολόγων είναι και η πιο λογική εξήγηση, αλλά ας το αφήσουμε στην άκρη. Η κυβέρνηση διαδεικνύει τα ημάτια της ότι ο εμβολιασμός δεν θα είναι υποχρεωτικός. Στην πράξη τον καθιστά υποχρεωτικό. Αρχικά περίμενε να δει πόσοι πρόθυμοι και εξαπατηθέντες πολίτες θα εμβολιαστούν. Εν συνεχεία άρχισε την κουβέντα για τα προνόμια, κοροϊδεύοντας τον κόσμο, γιατί όταν μιλάει για προνόμια κυβέρνηση ουσιαστικά αναφέρει σε αυτά τα οποία είχαμε πριν, από πριν. Τα αυτονόητα δηλαδή, σαν την ιστορία του Χότζα, πέρασε στους εκβιασμούς στους εργασιακούς χώρους, στους οποίους τώρα προφανώς τους κάνει πιο φανερούς, την ίδια ώρα που επαναλαμβάνω διαδεικνύεται η μάτια της ότι ο εμβολιασμός δεν θα είναι υποχρεωτικός και ο Δ. Μητσοτάκης είπε ότι η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο. Ποια συζήτηση, ποιον κοροϊδεύει ο κ. Μητσοτάκης, ποια συζήτηση θα αρχίσει από το Σεπτέμβριο, τώρα τι γίνεται δηλαδή σήμερα, δηλαδή. Είναι προαιρετικό. Αυτό που προτείνει λοιπόν ο Σύλλογος Εργαζομένων τι είναι. Επιθυμίζει στους εργαζομένους, ζητάει από την τράπεζα. Όχι, μην το περιορίζουμε, κύριε Αντωνιάδη. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε πολλούς εργασιακούς χώρους έχει επιβληθεί κάτι τέτοιο. Το ερώτημα είναι πώς μπορούν να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απειλούνται με την διακοπή της μισθοδοσίας τους. Το ξέρω. Αυτό είναι παράνομη βία. Αυτό είναι το αδίκημα της παράνομης βίας. Διότι θα πρέπει εγώ αυτό που έχω κάνει με πολλούς εργαζόμενους. Απλά δεν έχω μέχρι τώρα βρει τον τρόπο να υπάρξει μια ομαδική αντίδραση. Γιατί το εμβόλιο, εφόσον υπάρχει παραδοχή περί πανδημίας, θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να είναι και συνταγματικό. Όπως συνταγματικά είναι και τα μέτρα εφόσον έξω έχει σκάσει ένα Τσέρνομπιλ και έχουμε ραδιενέργεια. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι προσπαθώ να γκρεμίσω το θεμέλιο του περιορισμού των δικαιωμάτων, που είναι η πανδημία. Γκρεμίζω την πανδημία. Λοιπόν, γκρεμίζοντας την πανδημία, πάει να υπάρχει και συζήτηση πια για εμβόλια. Εάν πας να προσφύγεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και αυτό και έχω πει μακριά από το Συμβούλιο των Επικρατούντων, αν πας να προσφύγεις εναντί των μέτρων, θα σπάσει τα μούτρα σου. Και το έχω πει μακριά. Όσοι πήγαν, τα σπάσει τα μούτρα τους. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει ότι ναι, μεν περιορίζονται τα μέτρα, ναι, μεν περιορίζεται η ελευθερία, τα ατομικά δικαιώματα, αλλά προέχει η δημόσια υγεία. Το άρθρο 21 δηλαδή, περί προστασίας δημόσιας υγείας, έναντι του άρθρου 5 περί ατομικών δικαιωμάτων. Στο ίδιο μήκος κυβέρνησης θα κινηθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας και για το εμβόλιο και το κορονοϊό. Μην ξεχνάς. Άρα πώς μπορούν να αντιδράσουν οι άνθρωποι που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Θα φτάσω αμέσως αυτό, αλλά θέλω να σου θυμίσω ότι καθόλου τυχαία κάπου το φθινόπωρο εξεδόθη μετά από μήνες που έχει ζητηθεί η απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας επί ετής ακυρώσεως κάποιων γονέων που είχαν ζητήσει να ακυρωθεί η διαγραφή των παιδιών τους επειδή δεν είχαν κάνει τα εμβόλια, όχι του κορονοϊού, τα άλλα εμβόλια. Λοιπόν, και εγώ ποτέ δεν υπήρξα αντιεμβολιαστής. Αυτή είναι μια πολύ εύκολη ταμπέλα για το σύστημα για να μας απαξιώσει. Όλα τα εμβόλια, δεν είμαι εναντίον των εμβολίων. Εδώ κάνουμε όλα τα εμβόλια στο σκύλο μας, κύριε Αντωνιάδη. Μα τι ζητάμε τώρα. Το συγκεκριμένο εμβόλιο αμφισβητώ. Για συγκεκριμένους λόγους. Και όχι αόριστα. Με συγκεκριμένα στοιχεία και αποδείξεις. Λοιπόν, το Συμβούλιο λοιπόν απέρριψε την έτσι ακύρωση αυτής και καθόλου τυχαία δεν δημοσιεύτηκε η απόφαση αυτή εν μέσω συζητήσεων για την υποχρεωτικότητα του συγκεκριμένου εμβολίου για τους λόγους τους ίδιους που θα απορρίψει και μια έτσι ακυρώσεως κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Διότι έχουμε μια τρομερή και φοβερή πανδημία και πρέπει να σωθούμε. Και αν πρέπει να σωθούμε να κάνουμε στο εμβόλιο υποχρεωτικό, θα το δεχτεί το Συμβούλιο της Πλατείας. Άρα, εγώ αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο λέω, ότι επειδή η κυβέρνηση για κάποιο λόγο, ίσως φοβάται θα εκραγεί ο κόσμος. Δεν θέλει να το επιβάλλει ευθέως, να πει θα εμβολιαστείτε ρε κερατράδες. Δεν το κάνει. Ενώ έχει, Στέφανε, το νόμο 4682 του 20. Το νόμο αυτό το οποίο έκανα ουσιαστικά εγώ γνωστός στην Ελλάδα, τον είχαν ψηφίσει, ήταν ο οποίος επικύρωσε την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου 25 Δευτέρου του 20, που προέβλεψε την υποχρεωτικότητα του εμβολίου, για κάθε κορονοϊό μάλιστα, πριν καν την κήρυξη της πανδημίας από τον ΠΟΗ. Τόσο οργανωμένο είναι αυτό το σχέδιο που έχουμε απέναντί μας. Λοιπόν, δεν τολμά όμως ούτε τα ψηφία του νόμου να ψηλήσει και δεν μιλάει ποτέ για την υποχρεωτικότητα την άμεση. Όμως, στην πράξη γίνεται υποχρεωτικό με τους εκβιασμούς. Τώρα,
με κάποιους εργαζόμενους που πήγαμε, που ήρθαν και μου ζητούσαν βοήθεια, τι κάνουμε κύριε Αντωνιάδη, τους είπα, χωρίς αυγά δεν σπάμε, χωρίς να σπάσουμε αυγά δεν κάνουμε ομελέτα. Λοιπόν, δεν θα ακούσω όμως ότι αν του ζητήσω να μου το κάνει γραπτός, φοβάμαι θα με απολύσει, κάτσε και εμβολιάσου. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν, και εκεί απεδείχθηκε υπήρχε πρόβλημα με τους εργοδότες, θα τους ζητήσετε αυτό που σας λένε προφορικά να σας το κάνουν εγγράφος. Ότι χθες κύριε εργοδότα μου, μου είπες ότι αν δεν εμβολιαστώ θα απολυθώ. Μου το είπες, μου το είπες. Πρώτον λοιπόν, πόθεν νομιμοποιείται αυτή η απέτησή σου και πόθεν επιστημονικά τεκμηριώνεται. Από πού προκύπτει ότι εγώ, αν εμβολιαστώ, θα προφυλάσω τους υπόλοιπους. Και όχι μόνο τον εαυτό μου, όπως λέει η λογική. Και επίσης, Στέφανε, ζητούσα από τους εργοδότες να αναλάβουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη, εφόσον μου επιβάλλεις και δεν μου το προτείνεις, μου το επιβάλλεις να εμβολιαστώ, ανάλαβε λοιπόν την ποινική και αστική ευθύνη σε περίπτωση που υποστεί βλάβη η υγεία μου ή πεθάνω το εμβόλιο. Θα το κάνεις? Αν το κάνεις, εντάξει. Δεν το κάνει κανένας όμως. Ούτε λένε ότι είναι αποδεικτικό διότι ο νόμος το λέει, ούτε, γιατί εγώ ξέρω, έκανα σε αυτά τα έγγραφα. Τα κοινοποίησε το κικίλια. Και λέω και κικίλια, βοήθεια. Μαρτυριάρισε ο εργαζόμενος. Ενώ εσείς είπατε ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός, αυτός εδώ ο εργοδότης με υποχρεώνει. Βάλτε του χέρι, παπ, πίσω ο εργοδότης. Εδώ λοιπόν, εδώ ξέρεις τι βλέπω εδώ στην πρόταση αυτή του συλλόγου εργαζομένων. Εγώ βλέπω λοιπόν με τις παραδοχές της κυβέρνησης ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός, Στέφανε. Εγώ βλέπω προτροπή σε τέλεση πλημελήματος. Προτροπή προς τη διοίκηση της Alpha Bank για τέλεση του πλημελήματος παράνομης βίας. Θα πρέπει λοιπόν, εγώ δηλαδή θα κινούσε ακόμα και αυτό η διαδικασία. Να πάνε να αποδείξουν στον κελέα πώς νομιμοποιούνται να ζητάνε κάτι τέτοιο. Πώς το τεκμηριώνουν επιστημονικά, πώς επικαλούνται το αυτοί 74, με ποια έννοια δηλαδή εκθέτει ο ανεμβολίαστος σε εκείνο την υγεία του ανεμβολίαστου. Εάν όλα αυτά τα αποδείξουν μαζί τους. Δεν μπορούν όμως, Στέφανε. Θεωρώ λοιπόν ότι η λύση σε αυτή τη φάση, και πριν καταθέσω τη μεγάλη μήνυση για τα φρικτά εγκλήματα της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, για να πάμε ένα βήμα ουσιαστικό παραπέρα, θεωρώ ότι η λύση σε αυτή την περίπτωση είναι να βγάλουμε το καβούκι τους όλους αυτούς και να τους πούμε, έλα, ζητάς αυτό, απόδειξε το νομικά ότι νομικά είναι σωστό, ότι νομιμοποιείσαι να το ζητάς και το επιβάλλεις και επικοινωνήσε το επιστημονικά και ανάλαβε και την ποινική και την ευθύνη στην περίπτωση που κάτι πάθει. Το κάνεις. Άμα το κάνεις, άμα μου τα αποδείξεις αυτά και πάρεις την ευθύνη πάνω σαν πεθάνω, τότε ένα. Τρύπησέ με. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.